Ακόμα μια φορά η πόλη της Καβάλας γίνεται πρωταγωνίστρια σε σύλληψη παράτυπων μεταναστών αλλά και διακίνησής τους. Πιο συγκεκριμένα, νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, μεγάλη αστυνομική δύναμη βρέθηκε στην περιοχή της Εγνατίας Οδού μετά από καραμπόλα τριών οχημάτων για να προχωρήσει στην σύλληψη παράτυπων μεταναστών αλλά και διακινητών. Πιο συγκεκριμένα, πάνω από 10 μετανάστες ήταν αυτοί οι οποίοι βρίσκονταν μέσα σε δύο οχήματα γιοταχή, ενώ τρεις διακινητές. Από εκεί και πέρα, άμεση ήταν η επέμβαση και του ΕΚΑΒ, καθώς υπήρξε ο τραυματισμός για τον έναν, ο οποίος από ό,τι φαίνεται προσπάθησε να διαφύγει. Ενώ πάνω από μία ώρα, οι άνδρες αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας βρίσκονταν στο σημείο για την συλλογή περαιτέρω στοιχείων, όπως χαρτιών, αλλά φυσικά και κινητών τηλεφώνων. Για ακόμα μία φορά, κύριες και κύριοι, παράτυποι μετανάστες στην Εγνατία Οδό, αλλά φυσικά και σύλληψή τους από την αστυνομική διεύθυνση και πιο συγκεκριμένα του τμήματος Καβάλας. Νωρίς το απόγευμα, λοιπόν, καραμπόλα ήταν η αφορμή για να γίνει η σύλληψη πολλών παράτυπων μεταναστών. Πρέπει να τονιστεί ότι άμεσα στο σημείο βρέθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά φυσικά και το ανακριτικό τμήμα, ενώ υπήρξε κατάλληλη έρευνα για την συλλογή στοιχείων όπως κινητών. Μεταξύ των παράτυπων μεταναστών έγινε η σύλληψη και για τρεις τουλάχιστον διακινητές. Και όλα αυτά έχουν να προστεθούν μετά και από την ενημέρωση της αστυνομίας για το θανατηφόρο τροχαίο στην Σαρακίνα. Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθησαν τρεις διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Χρόνου συνελήφθησαν συνολικά 9 διακινητές οι οποίοι προωθούσαν ως εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Πιο συγκεκριμένα, 9 Οκτωβρίου συνελήφθησαν στους νομούς Ροδόπης και Καβάλας από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ροδόπης και Καβάλας 9 διακινητές, 8 ημεδαπή και ένας αλλοδαπός οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης, αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν τους 4 ημεδαπούς δράστες, διότι εντόπισαν τους 2 από αυτούς να επιβαίνουν σε γιοταχή αυτοκίνητο. Στη δεύτερη περίπτωση, στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης, αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φυλακής Ιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν τους άλλους 2 ημεδαπούς διακινητές. Στην τρίτη περίπτωση, στην επαρχιακή οδό Ιάσμου και Κοπτερού Ροδόπης, οι παραπάνω αστυνομικοί συνέλαβαν επίσης 2 ημεδαπούς διακινητές. Ενώ στην τέταρτη περίπτωση, στην Εγνατία οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας συνέλαβαν τον αλλοδαπό δράστη, διότι μαζί με έναν ημεδαπό και έναν άγνωστο δράστη που διέφυγαν τη σύλληψη και αναζητούνται, οδηγώντας 3 γιοταχή αυτοκίνητα, μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα συνολικά 16 μη νόμιμους μετανάστες. Λίγο κάτι. Έχουμε διδαχθεί, έχουμε μετεκπαιδευτεί και κυρίως υπάρχουν και οι εντολές ανωτέρων που νομίζω ότι ο κάθε συνάδελφος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει όταν εντοπίζεται ένα όχημα το οποίο έχει μέσα παράνομους μετανάστες και ο διακινητής που το οδηγεί και πραγματικά είναι μια ορολογιακή βόμβα όχι μόνο για τους ίδιους αλλά κυρίως και για τους οδηγούς πολίτες που οδηγούν τα αυτοκίνητα χωρίς να έχουν γνώση κάτι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι συνάδελφοί μας ξέρουν πάρα πολύ καλά τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Δεν κάνουν ούτε ό,τι βλέπουν στα αμερικάνικα έργα, αλλά αυτό όμως που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους ότι δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στον δρόμο, σκορπίζοντας το θάνατο σε οποιοδήποτε ανυποψίαστο πολίτη. Συνολικά, μέσα σε λίγες μόλις ημέρες έχουν κατασχεθεί 7 γιοταχή αυτοκίνητα και ένα αυτοκίνητο επαγγελματικό. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις 4 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου και Σαπών Ροδόπης και το τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας.